Αγαπητοί μου subscribers, φιλαράκια μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Σήμερα μαζί μου σε αυτό το βίντεο είναι ο αδερφός μου ο Κωνσταντίνος και θα δοκιμάσουμε χριστουγεννιάτικα snacks από τα Lidl. Εγώ για τα γλυκά ήρθα. Ναι. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε πρώτα αμύγδαλα με γύρω γύρω σοκολάτα. Πάμε να δούμε. Α, έχουμε βάλει και σοκολάτα να πίνουμε για το σκοπό αυτού του βίντεο. Πάρε πρώτα. Θα τα βαθμολογούμε τώρα. Είναι σαν σοκολάτα με αμύγδαλο. Ας πάμε άλλο ένα. Τι βαθμολογία βάζεις αυτό? 6 στα 10. Κι εγώ. Τι, να συνεχίσουμε με αυτό? Εδώ λέει milk chocolate, αλλά έχει 3 στρώσεις. Σαν κέικ μου φαίνεται. Πάμε να δοκιμάσουμε και από αυτό. Πάρε πρώτα. Πω, μου μυρίζει σαν κονιάκ. Ελπίζω να μην έχει μέσα. Πω. Ωραίο. Η ενδιάμεση στρώση έχει κάτι σαν πορτοκάλι. Του βάλω ένα 2. 7, μ' άρεσε. Τι 7, ρε. Μ' άρεσε. Αυτά είναι τα γερμανικά τα περισσότερα. Ειδικά αυτό το ξέρω γιατί πήγε για να βάλω. Θέλει και μαχαίρι. Θα το κόψω με τα χέρια. Αυτό λέγεται στόλεν και είναι γεύση, είναι με βούτυρο αυτό. Για να δούμε. Ω. Μες άλλο κουμάτι. Λες να το κόψουμε όντως. Φέρνω και. Για να το δείξουμε τώρα στους κατάλληλους. Subscribers μου επιστρέψαμε και τώρα θα το κόψουμε. Αυτό είναι. Ωραία μυρίζει. Κράτα. Όχι εκεί πάνω ρε. Σαν κέικ είναι. Εντάξει, μη, έτσι σαν να δοκιμάσουμε. Είναι λες και είναι brownie, cookie, ξέρω. Ωπα, εσύ τα δείχνεις και μπροστά. Σταφίδα έχει μέσα. Δεν το ψάχνω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Βάζω ένα 7. 6. Αυτό λέγεται τρούφες. Ναι. Mm-hmm. Και είναι πιστεύω σοκολατάκι και από πάνω έχουν κακάο. Ωραία συσκευασία. Έχει μέσα πολλά μικρά. Τώρα με τι μοιάζει. Δεν αφού. Σας καλώ μοιάζει. Όχι. Τι. Χάιεν. Είναι απλά το σοκολάτα. Έχεις γραφείς και είναι το κακάο. Είναι απλά όλο σοκολάτα. 7. Δεν σου άρεσε κιόλας, εγώ το βάζω 5. Τώρα η γεύση που έχει αφήσει είναι ωραία. Ναι. Η γεύση που έχει αφήσει είναι ωραία, αλλά η υφή του δεν μου αρέσει. Αυτό το είχα ξαναφάει και δεν μ' άρεσε. Εδώ τι είναι?
Να είναι. Να διαβάσω, εσύ δεν ξέρεις γερμανικά. Ανάποδα το δείχνεις. Τι ανάποδα το δείχνω, αφού είναι έτσι. Α, και από τις γερμανικές όχι. Πώς λέγεται. Πανετών. Πανετών. Ναι, ωραία το άνοιξες. Γιατί δεν το κάνεις το κουτί, θες για κάτι άλλο. Έκονε βλόγκο. Για άνοιξε. Θα χρειαστούμε πάλι κάτι. Αχ, αυτό φαίνεται γλυκούλικο. Σαν μάφιν είναι. Είναι. Έχει χαρτί. Ναι, το βλέπω. Μυρίζει ωραία. Και από κάτω. Εντάξει, μην το ανοίξεις όλο, δεν χρειάζεται. Όλο, τι. Ούψ. Α, μέσα πρέπει να έχεις... Όχι, σταφίδες έχει, γι' αυτό δεν. Ναι, πρέπει να είναι ίδιο με το Stolen. Για να δούμε. Πώς είναι από μέσα. Χάλια. Σαν το Stolen είναι πάλι. Απλά το Stolen εκείνο ήταν βουτύρου και αυτό ήταν. Δεν πειράζει. Απλά εκείνο το Stolen ήταν βουτύρου και αυτό ήταν πιο γεφύ τελειώς. Αυτό είναι πιο πολύ στο τσουρέκι. Αυτό που δεν έχει σταφίδα είναι ωραίο. Και έχει μέσα και ένα άλλο φρούτο, αλλά δεν ξέρω τι είναι τώρα. Να μουτήσουμε τη γιαγιά μας. Έξι. Να καθαρίσουμε τον οργανισμό μας. Αυτά είναι gingerbread. Τα gingerbread είναι ωστόσο ανθρωπάκια με κανέλα. With dark chocolate, λέει. Α, μπράβο, δεν το έχω. One eternity later. Αφού το ανοίξαμε μετά από 15 ώρες, αυτό πιστεύω μέσα θα έχει πορτοκάλι. Μπράβο. Χάλια θα είναι. Α, δεν έχει μέσα. Ωραίο. Είναι μπισκότο κανέλας. Είναι από κάτω σοκολάτα. Γενικά εμένα η κανέλα δεν μου πολύ αρέσει. Ωραίο. 6,5. Ένα 7. Είναι πολύ γλυκό. Ναι. Πιο πολύ ποιος άρεσε. Έχει μπαμπά! Ναι. Εμένα πιο πολύ μου άρεσαν τα πρώτα. Φέρτε μου πάλι. Απλά που ήταν σε σοκολάτα, το αμύγδαλο με γύρω γύρω σοκολάτα. Γιατί ήταν το πιο απλό και. Φιλαράκια μου, αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Αντί να κάνουμε ένα συνηθισμένο vlog, επιλέξαμε αυτό για σήμερα. Άλλες μέρες θα έχουμε και άλλα, θα κάνουμε και γύρισμα με λομακάρονα. Και γενικά... και γενικά θα σας δείξουμε ετοιμασίες χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων. Τα λέμε αύριο.